Στην αίθουσα του Μικτούρκου του εφετείου Δυτικής Κρήτης στα Χανιά εκδικάζεται από το πρωί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση της άγριας δολοφονίας 54χρονης μητέρας τριών παιδιών στα Μεσκλά από τον Νορβηγό σύντροφό της, που τον Ιανουάριο του 2021 είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Ο 50χρονος σήμερα δράστης, που είχε καταφέρει στην άτυχη γυναίκα 14 μαχαιριές, πρωτόδικα είχε καταδικαστεί από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ρεθύμνου σε ποινή ισόβιας κάθειρξης συν ένος έτους, καθώς κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, η υπεράσπιση ζήτησε την αναγνώριση ελαφρυντικών στον Νορβηγό. Η ακροαματική διαδικασία άρχισε με την κατάθεση μαρτύρων. Ο πρώην σύζυγος της 53χρονης, με τον οποίο το θύμα διατηρούσε άριστες σχέσεις και ήταν ο τελευταίος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε τη μοιραία νύχτα της 13ης Ιανουαρίου του 2021, κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι το ζευγάρι είχε συχνά προστριβές και μίλησε για βίαιη συμπεριφορά του κατηγορούμενου απέναντι στην άτυχη γυναίκα. Είπε ακόμη ότι το θύμα του είχε εξομολογηθεί πολλές φορές ότι ο κατηγορούμενος την χτυπούσε και σκεφτόταν να φύγει από το σπίτι. Υπενθυμίζεται ότι ο Νορβηγός, που αρχικά είχε διαφύγει και συνελήφθη στο Ηράκλειο, απολογούμενος είχε ισχυριστεί πως βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ όταν δολοφόνησε την 53χρονη. «Δεν κατάλαβα τι έγινε. Δεν θυμάμαι. Είχαμε πιει. Ξύπνησα και είδα τη σύντροφό μου νεκρή μέσα στα αίματα». Κατά την σημερινή ακροματική διαδικασία κατέθεσαν ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου Κρήτης γείτονες και συγχωριανοί του ζευγαριού, ο πρώην σύζυγος και ο γιος του θύματος.